Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Εμείς και εσείς. Εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά σας και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αυτή την ώρα μεταδιδόμαστε. Δεν θα μπορούσαμε να αρχίσουμε ομορφότερα, ωραιότερα και με μεγαλύτερη ηρεμία αυτή τη βδομάδα και τα όσα ακούμε το τελευταίο τριήμερο και σήμερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη βδομάδα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας. Είναι η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Εμείς αρχίσαμε ραδιοφωνικά το πρωί στις 8 στους 97,2, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου Εμείς και ο Κόσμος μας και συνεχίζουμε τώρα τηλεοπτικά στο ΡΙΚ1. Εμείς και ο Κόσμος μας, ένας κοινός τίτλος, δύο εκπομπές καθημερινά με δύο διαφορετικά θεματολόγια και καλεσμένους καθημερινά. Άρπα, μία μουσική παλέτα από ηχοχρώματα. Και μαζί μας στο στούτιο η κυρία Μαρία Γεροσίμου. Καλώς την καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά. Δύσκολα θα δούμε μία άρπα ενδράσει ζωντανά στο στούτιο. Ίσως να την δούμε σε μία σκηνή μία συμφωνικής ορχήστρας ή μία συναυλίας. Ίσως να την δούμε οπτικογραφημένη σε ένα πρόγραμμα, αλλά δύσκολα θα την δούμε ζωντανά σήμερα και σε ευχαριστούμε από καρδιάς που έχεις αυτή την καλοσύνη να φέρεις την άρπα σου, να χορδιστεί εδώ, να τοποθετηθεί σωστά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που είχαν την καλή διάθεση να μας βοηθήσουν σήμερα γρήγορα στο τσακ-μπαμ να αλλάξει ολόκληρο το στούντιο, να αλλάξουμε μεριές, φωτισμούς και κάμερες και να είναι πάντοτε καλά και μπροστά και πίσω. Και ευχαριστώ πολύ. Είναι ομαδική η δουλειά, να ξέρετε, δεν είναι ο Λουκάς που φαίνεται. Μαρία, διδάκτορ στο University of London. Μελέτησες στο Goldsmith. Μελέτησες το έργο του Γιάννη Χρήστου, η κυρά με την στριχνίνη. Ακριβώς. Αναπτύξες μια διαθεματική στρατηγική αναλύοντας με βάση την ιδιαίτερη παρτιτούρα του έργου αυτού. Είσαι κάτοχος και μεταπτυχιακών τίτλων MA Performance Arts, MMUS Performance και PhD in the Management of Learning and Teaching in Higher Education, καθώς και πτυχίου εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών. Είσαι υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και του Ιδρύματος Λεβέντη, ενώ για τις ακαδημαϊκές σου επιδόσεις έχεις βραβευθεί από τον ΟΤΕ και τη ΣΥΤΑ. Το ενεργητικό σου περιλαμβάνει παρουσίαση και έκδοση ερευνητικής δουλειάς σε Αγγλία, σε Βέλγιο, σε Γερμανία, σε Πολωνία, σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Παράλληλα, ως ερευνήτρια συνεργάζεται με το Goldsmith University of London και συμμετέχει σε ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα, όπως το βραβευμένο από τη Βρετανική Ακαδημία Portraits. Έχει συνεργαστεί ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης στη Γερμανία, το London College of Music, το Goldsmith University of London και είναι επισκέπτρια λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth και υπήρξε και η κύρια διοργανώτρια του Διεθνού Συνεδρίου για τον Γιάννη Χρήστου που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το 2013. Στο συνέδριο συμμετείχαν ερευνητές στο έργο του Χρήστου από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με χρηματοδότηση του Hin Hrish Chen Foundation και την υποστήριξη του Goldsmiths University of London. Πότε τα πρόλαβε όλα αυτά, θα μου πείτε, σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται. Και δεν ήρθε και μόνη της σήμερα εδώ. Μας έφερε την άρπα της και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και οι δύο εδώ. Και είμαι σίγουρος ότι η μουσική ηρεμεί την ψυχή που έχεις μέσα σου. Έτσι, ναι, έτσι και πιστεύω. Εύχομαι κάθε καλό και όλα να πάνε ομαλά και κατευχήν και σύντομα πέρα από την άρπα να έχεις τα χέρια σου. Ναι. Και το παιδάκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ήτανε τιμή μου. Και να σε πάντοτε καλά. Και είμαι σίγουρος ότι και οι φίλοι τηλεθεατές που βλέπουν αυτή την ώρα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό το ίδιο θα νιώθουν. Τι ήταν αυτό που σε έκανε αλήθεια να κάνεις όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι που είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο η αρχή, αλλά και να αρχίσεις να ασχολείσαι με την άρπα, γιατί είναι και δύσκολο όργανο. Θέλει και απόφαση διαφορετική. Ως επιτοπλίστων είναι το βιολί. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η άρπα. Είναι το βιολί, είναι το πιάνο, είναι η κιθάρα, είναι κάποιο πνευστό. Αλλά όχι η άρπα, Μαρία. Να πούμε ότι όταν μεγάλωνα στην Κύπρο, εγώ όπως και άλλα παιδιά της γενιάς μου και μεταγενέστερων γενεών, δεν είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το συγκεκριμένο όργανο. Ναι. Η συμφωνική μας ορχήστρα δεν έχει μόνιμη θέση αρπίστας, οπότε δεν είχαμε συχνά την ευκαιρία να βλέπουμε το όργανο και αυτή η σπανιότητα του οργάνου το έκανε να είναι μια επιλογή η οποία είναι σχεδόν αδύνατη. Mm.
Εγώ υπήρξα πάρα πολύ τυχερή, γιατί όταν δήλωσα πως θέλω να μάθω άρπα, δεν αντιμετωπίστηκε από το περιβάλλον μου ως ένα καπρίτσιο ή... Πού σκέφτηκες τώρα εσύ την άρπα και θες να μάθεις άρπα. Θυμάμαι όταν το ανέφερα πρώτη φορά, είχα πολύ υποστήριξη τόσο από τους γονείς μου, μάλιστα, που με στήριξαν σε όλα τα ωραία πράγματα που ναι, προείπες, όπως και σε αυτό, αλλά και θυμάμαι στο 2 όταν το ανέφερα, που μάθαινα πιάνω, η δασκάλα μου τότε, η κυρία Μαρία Λάμπρου, την οποία και ευχαριστώ δημόσια. Τη χαιρετάμε. Το είχε αντιμετωπίσει ως ναι, όταν θα βγεις στο εξωτερικό έξω θα μάθεις άρπα. Μπράβο. Και ήταν κάτι που για μένα ήταν στόχος, ήταν ότι και πρόγραμμα, δηλαδή με το που τελειώσω το σχολείο και φύγω για σπουδές θα μάθω άρπα. Και το κυνήγησα, ναι, με τις δυσκολίες όλες που, που είχε αυτό το ταξίδι, γιατί είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Είπες, στην άρπα σε εγωιτεύουν όλα. Προσφέρει μια μεγάλη μουσική παλέτα από ηχοχρώματα, έξω και ο τίτλος, τον οποίο δανειστήκαμε σήμερα, τα οποία την καθιστούν ως ένα πλούσιο ηχητικά όργανο, κατάλληλο για πειραματισμό, με πολλά είδη μουσικής και ειδικότερα της σύγχρονης μουσικής που τόσο εσύ αγαπάς. Και είναι, ξέρεις, σχήμα οξύμωνο κάποιος να παίζει άρπα, αλλά να έχει και ιδιαίτερη αγάπη για τη σύγχρονη μουσική. Ναι. Γιατί ως επιτοπλίστων, δύσκολα θα ακούσεις ακούσματα σύγχρονης μουσικής από μία άρπα. Αν και τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να συμβαίνει πιο συχνά. Ναι, να πούμε ότι η άρπα είναι ένα όργανο το οποίο είναι σύγχρονο όργανο. Mm-hmm. Τελειοποιήθηκε γύρω στο 1800 κάτι, έφτασε στη σημερινή του μορφή. Και δεν μιλάω για αυτή την άρπα. Μιλάω για την κλασική, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή την άρπα. Και όντως είναι οξύμορο, γιατί δεν ακούμε άρπα πιο συχνά σε σύγχρονα έργα. Ναι. Όμως, ναι, τα τελευταία χρόνια από ο κόσμος πειραματίζεται με ήχους, με είδη. Νομίζω είναι ένα όργανο το οποίο είναι κατάλληλο για αυτό το σκοπό. Χαίρομαι. Και ελπίζω να γίνει πιο δημοφιλές. Θα γίνει και είμαι σίγουρος ότι από σήμερα ίσως να δώσεις και την αφορμή σε νεαρούς ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική και μικρότερους να κάνουν αυτό το κλικ και να σε ακολουθήσουν σε αυτό το δρόμο. Το εύχομαι, γιατί είναι ένα όργανο που πραγματικά το πιστεύω, αυτό που μόλις διάβασες, που έχω πει όντως, το πιστεύω, ότι η άρπα σαν όργανο μπορεί να παίξει σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη, από κλασική μέχρι jazz, μέχρι σύγχρονη, ακόμα και παραλλαγές παραδοσιακών έχουμε δοκιμάσει πάνω στην άρπα. Και σαν όργανο η ηχητική παλέτα είναι τεράστια. Ναι. Δηλαδή εύχομαι να είχα εδώ τη μεγάλη να σας δείξω μερικά εφέ που μπορεί να κάνει. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη που βλέπουμε στο Video Wall. Ακριβώς, αυτή είναι η άρπα με τα πετάλ. Ναι, με τα πετάλ, όπου είναι σαν πιάνο ουσιαστικά. Ενώ στα πετάλ της. Τα πετάλ έχουν διαφορετική χρήση από έχουν το διαφορετική πιάνο. Χρήση. Φανταστείτε την άρπα σαν ένα πιάνο χωρίς μαύρα πλήκτρα. Τα πετάλ είναι που... αυξομοιώνουν τους τόνους. Ακριβώς. Ενώ σε είδαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου κομματιού να αλλάζεις τα κλειδιά. Ναι, άλλαζες τονικότητες. Στην μικρή άρπα είναι με τα κλειδιά από πάνω. Άλλαζες τονικότητες. Έβαζα διέσεις και υφέσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ακούσαμε το μπουρέ. Ακούσαμε μπουρέ, το κομμάτι μπουρέ. Ναι. Είναι κομμάτι ρεπερτορίου. Διάλεξα να ξεκινήσω με αυτό και είναι από μια Γαλλίδα συνθέτρια, την Louise Charpentier, στα γαλλικά. Εξαιρετικά. Και θέλω τώρα να το περάσουμε και λίγο στο ελληνικό τραγούδι, αν έχεις την καλοσύνη. Ναι, να πω πάνω σε αυτό λίγα πραγματάκια. Παρακαλώ. Αυτή είναι η άρπα, η λεγόμενη κέλτικη, η Ιρλανδέζικη άρπα. Είναι το παραδοσιακό οργάνο της Ιρλανδίας. Μάλιστα. Είχα γνωρίσει μία μεγάλη δασκάλα που έκανα μαζί τη σεμινάρια και μου είχε πει πως η μαμά της δεν την άφηνε να μάθει άρπα, γιατί παίζαν όλοι άρπα. Ναι. Και είχα πει, θα επισκεφτώ μία στιγμή αυτό το μαγικό μέρος που όλοι παίζουν άρπα. Η Ιρλανδία έχει πολύ βαθιά παράδοση μέσα στους αιώνες σε αυτό το όργανο. Το οποίο έχει διατηρηθεί σε αυτή τη μορφή που βλέπετε τώρα. Λατρεύω την απλότητα αυτού του οργάνου. Μάλιστα. Και οι αρπίστες στην Ιρλανδία τότε λέγανε ιστορίες και τις συνοδεύανε με πολύ απλές συνοδείες στην άρπα. Σαν παραμύθια. Ακριβώς, σαν παραμύθια. Και σαν θρύλους. Ακριβώς. Μάλιστα. Εμπνέομαι κι εγώ από αυτό. Δεν παίζω Ιρλανδέζικα φυσικά ούτε κέλτικα, αλλά εμπνέομαι και μου αρέσει να παίζω πολλές φορές τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Άλλωστε, αυτή η άρπα που είναι και η Ιρλανδέζικη είναι και το σήμα ιδιωτικής εταιρείας χαμηλού κόστους αεροπορικής, η οποία έχει έδρα την Ιρλανδία και πάνω στο φτερό της, στην άδραχτό της, έχει αυτή τη λίρα. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν. Μια φορά και έναν καιρό. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που ψάχνει την αλήθεια. Και την ψάχνει στον ήλιο, λέει είναι αστέρι, λέει κάποια στιγμή ότι την έχει γράψει ένας άγγελος διαβάτης και έχει σβηστεί με το κύμα. Όμως η μόνη φορά που καταφέρει να την αντικρίσει, έστω και μια στιγμή,
Δεν είναι ούτε στον ουρανό, ούτε από ένα μεταφυσικό όν. Είναι στη φωτιά και στον αγώνα. Και την αντικρίζει, λέει, ο Γκάτσος που έχει γράψει τους στίχους. Την βλέπει και είναι σαν μια κόκκινη σταγόνα. Είναι το αίμα, είναι η θυσία. Βέβαια, μετά είναι, ξεχνιέται και είναι ναι. Το παράπονο του Γκάτσου, γιατί λέει να έχει τη ζωή ξεχαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ιστορία, λοιπόν. Μαρία Γεροσύμου, κυρίες και κύριοι. Εδώ πάλι βάζουμε τις διέσεις και τις υφέσεις. Μάλιστα. Όπως είχαμε πει. Φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Να είναι ήλιος, να είναι αστέρι, ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ γιατί μοιάζει με καρδούλα κλειστή. Κάποιος άγγελος διαβάτης σ' ακρογιάλι λαμπερό είχε γράψει το όνομά της. Μα σαν πέρασε τα γέρη, ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ γιατί να είναι σαν μια σπίθα σβηστή. Μια φορά κι έναν καιρό, στη φωτιά και στον αγώνα, την αντίκρισα θαρώ, σαν μια κόκκινη σταγόνα. Μα πριν βγει το καλοκαίρι, ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ γιατί να έχει τη ζωή ξεχαστεί. Αχ γιατί να έχεις τη ζωή ξεχαστεί.
Χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Άρπα από τα αρχαία ελληνικά, διαβάζοντας και μαθαίνοντας. Γεια σας σήμερα εδώ. Από την αρχαία ελληνική αρπό, που θα πει ελληνικά αρπάζω, και αρχαία ελληνική άρπη με ήττα, είδος ορναίου, αρπακτικό. Κατά τον Ισίωδο, αρχαία ελληνική άρπιε, ύψιλον γιώτα και αλφα γιώτα, και ελληνικά άρπιες, ύψιλον γιώτα και έψιλον. Είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με τη χρήση όλων των δακτύλων, μιμούμενο αρπακτικό πτηνό και όχι με χρήση πένας, όπως είναι η λύρα. Τα λέω σωστά? Σωστότατα. Ευχαριστώ. Και πραγματικά είναι από τα παλαιότερα και τελειοποιημένα μουσικά όργανα η άρπα, Μαρία. Έτσι είναι. Η άρπα είναι ένα όργανο το οποίο σε διαφορετικές μορφές έχει εμφανιστεί από αρχαιοτά των χρόνων σε πάρα πολλούς πολιτισμούς και ταυτόχρονα και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Έτσι βλέπουμε ήδη άρπα από Αίγυπτο μέχρι Ελλάδα, ακόμα και στην Αφρική, στην Ιρλανδία πάνω. Οι Κέλτες είχαν τελωμερή παράδοση. Και οι Ασσύριοι και οι Εβραίοι. Ακριβώς. Και οι Ρωμαίοι. Η άρπα αναφέρεται και στη Βίβλο. Μάλιστα. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι από αυτό. Να το αναφέρω. Θέλω να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι, αν έχεις τη δοσύνη. Γιατί θέλω να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε όσο είναι δυνατόν σήμερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας η Μαρία Γεροσίμου, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπέροχη ιρλανδέζικη άρπα της για σήμερα, παρακαλώ. Το ακούσουμε. Το κομμάτι λέγεται Ρεβερί. Είναι από έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος ήταν και ο ίδιος αρπίστας, είναι ο Μαρσέλ Γκρατζάνι, και το κομμάτι λέγεται Ρεβερί, που σημαίνει ονειροπόληση. Πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να πούμε επίσης ότι είσαι δημιουργός του Άρτιο, ενός οργανισμού που γεννήθηκε στο Λονδίνο όταν εκεί έκανες τις μεταπτυχιακές σου σπουδές, Μαρία, το διδακτορικό σου, και μετέπειτα εργάστηκες και ως ερευνήτρια μουσικής, performer και εκπαιδευτικός. Θες να μας εξηγήσεις ακριβώς τι είναι το Άρτιο? Το Άρτιο είναι το σπίτι μου.
Είναι κάτι που γεννήθηκε ακριβώς στο Λονδίνο, ιδρύθηκε όμως στην Κύπρο. Μάλιστα. Με την επιστροφή μου εδώ πέρα. Έψαχνα μία στέγη η οποία να μην έχει καλούπια, να μην είναι χαρακτηρισμένη ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, ως κάτι άλλο. Ναι. Και να μου επιτρέπει να στεγάζω τις τόσο διαφορετικές μου δράσεις και τα τόσο διαφορετικά μου ενδιαφέροντα. Το Άρτιο διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, αναλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιάζει και εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπονεί ερευνητικά projects και πολλά άλλα. Μάλιστα. Να μιλήσουμε και λίγο για το Creative Harp Studio επίσης. Φυσικά. Το Creative Harp Studio δημιουργήθηκε στην Κύπρο. Πάλι με την επιστροφή μου, γιατί ήμουνα στο Λονδίνο αρκετά χρόνια πριν έρθω εδώ. Και είναι η προσπάθειά μου να διαδώσω την άρπα. Να την καθιερώσω σαν όργανο στην Κύπρο, μέσα από μαθήματα αλλά και συναυλίες. Δηλαδή προσπαθώ να έρχονται και αρπίστες από το εξωτερικό. Και... Έχεις ήδη διοργανώσει δύο μεγάλες συναυλίες, έτσι? Ναι, μία ήταν με το Josh Lane, ένας Καναδός βιρτουόζος της άρπας. Διάσημος, φημισμένος. Πολύ φημισμένος, βραβευμένος αρπίστας, ο οποίος ζει στον Καναδά. Μας έκανε τιμή στην ευρωπαϊκή του περιοδία και ήρθε στην Κύπρο. Και διοργανώσαμε μία συναυλία με τη στήριξη των φίλων του Άρτε, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άρτε. Και έτσι το κοινό είχε την ευκαιρία να δει, να παρακολουθήσει τον Josh να παίζει κομμάτια βιρτουόζικα, γραμμένα για κλασική άρπα. Πολλές φορές και να στην Κύπρο. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και η δεύτερη συναυλία θα γίνει τώρα στις 10 Μαρτίου στο Ζατάρ. Είναι με τον επίσης διάσημο και φημισμένο αρπίστα, Αλίς Μπαρ, ο οποίος βέβαια είναι τελείως διαφορετικός από τον Josh και μου αρέσει αυτή η ποικιλία. Είναι διαφορετική σχολή, θα λέγαμε. Ακριβώς. Ο Josh είναι κλασικός αρπίστας, ναι. Ο Αλίς Μπαρ παίζει world music, χρησιμοποιεί Κέλτη και άρπα και κάνει επίσης, είναι και harp therapist. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω, Είναι θεραπευτής. Του μυαλού και της ψυχής παίζοντας άρπα. Ακριβώς, ναι. Και είναι και γνωστό ότι η μουσική ηρεμεί τα πνεύματα. Ακριβώς. Και η άρπα είναι ένα όργανο το οποίο, μάλιστα κάποιοι πιστεύουν ότι η άρπα είναι το μοναδικό όργανο που έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ναι, έχει και αυτή την αγγελική, εγώ θα έλεγα. Ναι, δεν θέλω να υποστηρίξω αυτό, απλά λέω ότι πιστεύουν κάποιοι. Μάλιστα. Υπάρχει ξεχωριστή σχολή άρπας που είναι το harp therapy το λεγόμενο και... Ασχολούμαι και εγώ με αυτό. Ναι. Πώς, δηλαδή, ποιους βοηθάμε με το... Όλους. Με τη θεραπεία της άρπας. Υπάρχουν τα sessions στα οποία έρχεται κάποιος και κάθεται μπροστά στην άρπα. Και, ναι. Κάθεται, συγγνώμη, ακουμπάει τη σπουλοδηγή του, στέλνει πάνω στην άρπα και μέσα από τους παλμούς μπορεί να ηρεμήσει την ψυχή του, μπορεί να μειώσει το στρες και πολλά άλλα. Κυρίως η άρπα όμως είναι κάτι που γίνεται πολύ στην Αμερική και είναι κάτι που θέλουμε να το φέρουμε και στην Κύπρο. Είμαι στις συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Η άρπα, υπάρχει η λεγόμενη μουσική θανατολογία, σαν επιστήμη, η οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ την άρπα και χρησιμοποιείται στην ανακουφιστική φροντίδα. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να μπει στα ιδρύματα εδώ πέρα. Μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν διάφορα... Είμαι σίγουρος. Και όχι μόνο να τους βοηθήσει, ίσως και να τους γιατρέψει. Ακριβώς. Γιατί πρώτα πρέπει να γιατρευτεί η ψυχή και το μυαλό. Έτσι για είναι. Να μπορέσει το κορμί να αντιδράσει. Και θέλω να πάμε σε αυτή τη θάλασσα, τη μικρή, αν έχεις την καλοσύνη. Φυσικά. Για να περάσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γιατί είμαι έτοιμος να σου πω και για την άρπα στο Δαβίδ και το Ισραήλ, όπως μου ζήτησες. Παρακαλώ. Η Μαρία Γεροσίμου. Μια θάλασσα μικρή. Μια θάλασσα μικρή είναι το καλοκαίρι μου, ο ερώτας.
μακρύ. Στα δυο σου μάτια φέγγει κάθε πρωί. Μια θάλασσα μικρή. Στο δάκρυ, στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί. Μια θάλασσα μικρή. Η Μαρία Γεροσίμου, κυρίες και κύριοι, στο στούτιο, εμείς και ο κόσμος μας και την ευχαριστούμε από καρδιάς. Τηλεφωνείτε από την Ελλάδα και θέλετε το όνομά της, Μαρία Γεροσίμου, η οποία μας τιμάει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, και είμαστε όλοι υπερήφανοι. Να σας πούμε ότι στην Ευρώπη η άρπα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Σκανδιναβία. Οι Σκανδιναβοί μετέφεραν την τριγωνική άρπα στην Αγγλία και την Ιρλανδία ως κιθάρα αγγλικά, κάπως αν το λέω σωστά, Δόκτωρ Γεροσίμου. Έφτασε από εκεί προς την υπηρετική Ευρώπη, αρχικά μόνο στην κεντρική Ευρώπη, λίγο αργότερα και στην νότια Ευρώπη, ενώ η μεσαιωνική άρπα ήταν πολύ μικρή και δεν είχε καμία χορδή. Έτσι. Και επειδή μου ζήτησες να μιλήσω και για τον Δαβίδ, ο Δαβίδ ηρεμούσε το βασιλιά Σαούλ με τους ήχους αυτού του οργάνου. Οι ειδικοί έχουν στη διάθεσή τους 30 τουλάχιστον αναπαραστάσεις λύρας από απεικονίσεις που βρέθηκαν σε αρχαίους πέτρινους τοίχους και νομίσματα και ψηφιδωτά και πλάκες και σφραγίδες. Σε ευχαριστώ που με έβαλες σε αυτό το ταξίδι της μελέτης, γιατί ενθουσιάζομαι πραγματικά για φορά σαν μικρό παιδί που θα ανακαλύψει και ένα καινούριο παιχνίδι. Δεν θα μπορούσα να τα πω καλύτερα από σένα. Καλοσύνη σου, αλλά εσύ παίζεις την ωραιότερη άρπα που έχουμε ακούσει και έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ και να είσαι πάντοτε καλά. Πώς αντιδρά το περιβάλλον σου πια με αυτή την πορεία και την αγάπη που έχεις δείξει, αλλά και το επαγγελματικό εξαιρετικό ανώτατο επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι? Είμαι πολύ τυχερή σαν άτομο. Έχω λάβει πολλή στήριξη από το περιβάλλον μου. Οπότε είναι κάτι για το οποίο νιώθω ευγνωμοσύνη και τους ευχαριστώ πολύ. Διδάσκεις σε μικρά παιδιά? Διδάσκω, ναι. Έχουν αυτό το ενδιαφέρον, αλήθεια? Έχουν, και είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τα παιδιά που έρχονται σε μένα για να μάθουν άρπα είναι παιδιά που το έχουν ζητήσει μόνα τους. Ναι, όπως το έκανες και εσύ. Ακριβώς. Ναι. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομορφιά στο να διδάσκεις παιδάκια που θέλουν να μάθουν και αγαπάνε αυτό το όργανο και περιμένουν να έρθουν στο μάθημα. Είναι
Εκπληκτικό. Είναι οι αρποκόρες μου. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτές είναι υπερήφανες για τη δασκάλα τους, ιδίως αν σε βλέπουν αυτή την ώρα και μπορούν, αλλά και εσύ που μπορείς να μεταλαμπαδεύεις αυτή τη χάρη. Γιατί πέρα από ταλέντο είναι και χάρη, νομίζω. Ε? Για μένα είναι περισσότερο στη διδασκαλία, δεν ξέρω αν είναι ταλέντο ή χάρη, για μένα είναι το απλά να θέλεις ο άλλος που έχεις απέναντί σου να μάθει. Mm. Όταν το θέλεις, αλλά πραγματικά το θέλεις, δεν υπάρχει καμία παιδαγωγική μέθοδος η οποία, μάλλον αν δεν το θέλεις, δεν υπάρχει καμία παιδαγωγική μέθοδος η οποία θα σου το δώσει αυτό το πράγμα. Σωστά. Τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι. Ακριβώς. Άλλωστε. Ειδικά αυτά τα επαγγέλματα που είναι λειτουργήματα στην ουσία. Δεν είναι... Πάμε σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά. Παρακαλώ. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή σε επανάληψη μέχρι την Αστυμαρία. Καθημερινά λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Και βέβαια στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στο βίντεο On Demand. Μαρία. Ναι, είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Mm. Είναι πολλά χρόνια αγαπημένο και το έχω διδάξει και στην παρικία όταν ήμουν δίδασκα. Τους χαιρετάμε. Ναι, φυσικά τους χαιρετάμε γιατί την έχω μέσα στην καρδιά μου την παρικία. Δίδαξα πάρα πολλά χρόνια μουσική. Χαιρετάμε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Όλες τις μεγάλες πόλεις, μικρότερες και χωριά που βρίσκεστε και εκεί δημιουργείτε τόσα χρόνια και υπάρχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας και τη συντροφιά σας. Λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι, λοιπόν, το οποίο είναι στην ουσία μελοποιημένη ποιήση. Η ποιήση είναι του μεγάλου Οδυσσέα Λύπη. Και η μουσική της πολύ ταλαντούχας Ζένας Βενετσάνου. Έτσι. Είναι μια ιστορία, λοιπόν, ναι. Όπως είπαμε και πριν, μου αρέσει να διαλέγω ιστορίες. Ναι. Χαίρομαι. Με μεταφυσικές προεκτάσεις, όπως πολλά ποιήματα του Ελίτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει καημό να βρει το μαγισσάκι. Το μαγισσάκι το οποίο είναι ένα μαγικό πλάσμα που ζει στις πέρα θάλασσες, το σπίτι του είναι ουρανός, είναι άγγελος η μαμά του και κρατάει αυτό το μαγικό πλάσμα, ένα ραβδάκι και το χτυπά και ζωγραφίζονται ροζ στα σύννεφα, βγαίνουν μυρωδιές σαν το Μάι και πολλά και διάφορα τα οποία θα ακούσετε φυσικά μέσα στο τραγούδι. Να είστε έτοιμοι. Τους χρόνους τους παλιούς το έχω βαθύ μεράκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μαγισσάκι κάποια στο σαν αερικό στην εμορφιά του Μάης που αν κάνεις να τον μυρίστης άλλη μονό σου εκαείς. Έβγα, έβγα μαγισσάκι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Ντο και ρε και μη και θα, μες στα ροζ στα σύννεφα. Τη ζουμπούλια και τη κρίνα, τι και τούτα, τι και εκείνα. Και ρε και θα και μη, χούφτα μου και δύναμη. Ποιος θα μου δώκει δύναμη και ένα μακρύ καμάκι να βγω στις πέρα θάλασσες να δω το μαγισσάκι που είναι σπηλιά του ο ουρανός άγγελος η μαμά του κι αφρό στο φουστανάκι του στην ακριά του κυμάτου χτύπα, χτύπα το ραβδάκι είναι το νερό στα βλάκι και ρε και μη και ντο μες στο μπλε το ξαγναντό τα παπιά και τα βαπόρια παν μαζί και πάνε χώρια έξι, τέσσερα και οχτώ γουρί μου και θυλακτό
Άνοιξε πύλες και κλεισιές. Να ανάψω ένα κεράκι, να κάνει θαύμαστα κρυφά για με το μάγισσάκι. Που να κοιμάμαι ξυπνητός, να τρέχω ξαπλωμένος και να με λένε χωρίς καρδιά, μα να με ρωτευμένος. Έβγα, έβγα μαγισσάκι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Το κερέ και μη κεφά, με στα ρόστα σύννεφα. Τα παπιά και τα βαποριά παν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα και οχτώ, γουρί μου και φυλακτό. Το ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να το λέμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πραγματικά είναι μια παντεσία χρωμάτων, ήχων, αλλά και θετικής ενέργειας σήμερα από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Εμείς. Είναι ένα έγχορδο μουσικό το οποίο έχει ιστορία 5.000 ετών, κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας και μαθαίνοντας, και η χρήση του συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αρπιστής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Ένα μαρμάρινο άγαλμα πρωτοκυκλαδικής τέχνης του 2800 με 2300 π.Χ. που παριστάνει καθιστό αρπιστή τη στιγμή που παίζει ένα είδος άρπας, Μαρία. Ενώ ο σκελετός της άρπας σχηματίζει αυτό το τρίγωνο, το οποίο η κατακόρυφη πλευρά χρησιμεύε για να στηρίζει τις άλλες δύο, επί των οποίων βρίσκονταν εντωμένες 46 ολόκληρες χορδές την τότε εποχή, χορδισμένες εν το ύφεσι. Αυτό το συγκεκριμένο όργανο της λύρας. Αυτό είναι κουρδισμένο σε μη ύφεση μίζωνα. Μάλιστα. Είναι λίγο διαφορετική η λειτουργία του, αλλά πολύ σωστά είπες. Ναι. Η άρπα με πεντάλ είναι κουρδισμένη σε εντό ύφεση. Και από εκεί και πέρα χειρίζεσαι τα πεντάλ και βάζεις εσύ, δημιουργήσεις κλίμακες που θέλεις. Μάλιστα. Και ο τύπος αυτός διατηρείται ακόμη και σήμερα σε περιοχές και της Ασίας και της Αφρικής. Που είναι εκπληκτικό. Εν τούτης, οι ανασκευές που έγιναν στην Χαλδαία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ήρθε στο φως από τάφο της Ουρ την 3η χιλιετηρίδα π.Χ. άρπα ξύλινη με σκελετό γωνιώδη, αλλά και στην Αίγυπτο στον τάφο του Ραμσί του 3ου το 1160 π.Χ. η άρπα φαίνεται να διατηρεί το παλαιό ελιψοειδές σχήμα της, αν και έχει το ύψος του ανθρώπου στηριζόμενη πια στο έδαφος. Εκπληκτικό αυτό το θαλασσάκι, το μαγισσάκι. Και πάμε σε ένα ανανούρισμα νυχτερινό. Σε ένα νοκτούρ. Πάμε, βεβαίως. Πώς επιλέγεις αλήθεια τα κλασικά και τα σύγχρονα ακούσματα? Είναι βάση της δικής σου ψυχολογίας? Είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο, που είναι μέσα σου, είναι το είναι σου, Μαρία? Ναι, είναι πολύ απλή απάντηση. Γενικότερα είναι, το έχω αυτό σε ό,τι κάνω στη ζωή μου. Διαλέγω πράγματα που μου αρέσουν, που με εκφράζουν και που, όπως είπες, είναι μέσα μου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα που... Δεν είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ ακριβώς. Οπότε όλα τα κομμάτια που ακούτε και όλα τα τραγούδια είναι διαλεγμένα με πολύ αγάπη. Είμαστε έτοιμοι.
Μαρία, έχεις χαιρετίσματα από τη Νότια Αφρική. Χαιρετούμε τους φίλους εκεί. Καθημερινά μου στέλνουν στο Facebook. Συγκεκριμένα μια οικογένεια η οποία μας παρακολουθεί και σας χαιρετάμε και να είστε πάντοτε καλά. Το ίδιο και από το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από Ελλάδα όταν μας πήραν τηλέφωνο. Εμείς ευχαριστούμε. Κατά το μεσαίο να σας πούμε ότι η άρπα ήταν κατ' εξοχήν αγαπημένο όργανο βασιλέων και ευγενών. Ήταν όμως ακόμη μικρότερων διαστάσεων από τις σύγχρονες και κρεμόταν με ένα λουρί στο λαιμό για να μπορούν οι οργανοπαίχτες να εκτελούν τα κομμάτια τους, ενώ στην περίοδο της αναγέννησης και του μπαρόκ την εμφάνιση της έκανε και στο κλασικό ρεπερτόριο με κονσέρτα όπως του Χέντελ και κομμάτια του Μπαχ, ενώ κατά την κλασική περίοδο ο Μότσαρτ γράφει αυτό το περίφημο κονσέρτο για φλάουτο και άρπα. Μαρία, συμφωνείς μαζί μου, γιατί εσύ γνωρίζεις ακριβώς γιατί μιλάω. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το... Είναι ένα κομμάτι του ρεπερτορίου της άρπας. Είναι από μια συλλογή μικρών κομματιών που είχε γράψει ο Μπερνάν Αντρές, ο οποίος, είναι Γάλλος συνθέτης και ο ίδιος αρπίστας. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Είναι το Ριμπαμπέλ, λέγεται, νούμερο 8. Έτοιμη. Thank you.
Μαρία, να έχεις όλα τα καλά του κόσμου. Ο Θεούλης να σε έχει πάντα καλά. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Ευχαριστώ, και σένα ειλικρινά. Και αυτή τη ψυχή που έχεις μαζί σου, αλλά και την αγάπη που έχεις για αυτό που κάνεις, που το κάνεις εξαιρετικά. Θέλω να ολοκληρώσουμε με ένα τραγούδι ζωής από δύο εξαιρετικούς δημιουργούς, Γκάτσος και Χατζηδάκης. Άλλωστε, Χατζηδάκης είναι και το σήμα της δικιάς μας εκπομπής, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, ναι, με τίτλο «Το βάλς του καλοκαιριού». Και ήταν χαρά μας και τιμή μας που σήμερα σε είχαμε μαζί μας. Ήταν επίσης χαρά και τιμή μου και ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την άρπα, να την δει και ο κόσμος, να μάθει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είπες. Μα εσύ τα έχεις κάνει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η Περιμπανού, έτσι? Είναι η Περιμπανού, ένα εξαιρετικό κομμάτι, αγαπημένο από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να βρω ποια είναι η Περιμπανού. Διάβαζα τους στίχους που μ' αγγίζανε, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μ' αγγίζουν. Αν η Περιμπανού ήταν κοπέλα, κάτι δεν έβγαινε με τους στίχους. Τελικά στην πορεία, μέσα από έρευνες που έκανα, βρήκα ότι η Περιμπανού ήταν μια βάρκα. Ήταν το όνομα μιας βάρκας με την οποία ο Γκάτσος και οι φίλοι του κάνανε βόλτες όταν ήταν παιδιά και παραθερίζανε σε ένα μέρος της Ελλάδας που δεν το θυμάμαι, μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής. Και χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την νοσταλγία ο Γκάτσος αυτής της εποχής που όλα ήταν αγνά, ήταν παιδιά, μπαίναμε στη βάρκα, κάνανε βόλτες, για να μιλήσει για την ενηλικίωση. Λέει χαρακτηριστικά, μιλάει για την Περιμπανού και λέει «Προτού καρδιά μου πέτρα γέννης». Δηλαδή, αναπολύει αυτές τις στιγμές της αθωότητας, μάλιστα, και της αγνότητας. Ήταν η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μείνατε μαζί μας. Η εκπομπή σε επανάληψη καθημερινά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Γεια χαρά. Περιμπανού τι λέγαν τα παιδιά, Περιμπανού, ήτανε 15 χρόνων. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του γυαλού με ένα σπνιγμένο γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Περιμπανού την έλεγα κι εγώ, Περιμπανού, κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχή στο βυθό του αυγερίνου, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα του παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Μα τη ζωή στο κύμα του παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Περιμπανού τι λέγαν τα παιδιά, Περιμπανού, ήτανε 15 χρονών. Έγραφε το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένα σπνιγμένο γλάρο φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται τώρα πια. Μα τη ζωή στο κύμα του παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος
στη θύματε τώρα πια.